centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Σεραφείμ, σεβασμιότητα, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Πληροφορηθήκατε σίγουρα και συζητείτε πολύ το θέμα των εκκλησιών. Με κυβερνητική απόφαση κλείνουν οι εκκλησίες και θα μπορεί κάποιος να πηγαίνει μόνο να κάνει ένα σταυρό, να ανάβει ένα κερί. Εσείς από την άλλη στην Ιερά Σύνοδο αποφασίσετε διαφορετικά πράγματα και θέλει ο κόσμος να μάθει πραγματικά τι θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πείτε κλείνουμε τις εκκλησίες. Αλλά είναι και από την άλλη η συγκυρία των γεγονότων. Πρέπει να μας έχει έρθει και ένα εγκύκλιο σημείωμα. Ναι. Το οποίο να μας στέλνει αυτή την εντολή, δηλαδή της πολιτείας. Μάλιστα, της κυβέρνησης. Βεβαίως δεν είναι η ώρα για να σχολιάσουμε αυτή την εντολή, δηλαδή της πολιτείας για το κλείσιμο, δηλαδή των εκκλησιών. Πιστεύω θα μας δοθεί άλλη ευκαιρία. Ναι. Αυτή την ώρα χρειάζεται να ενώσουμε το λαό μας, να διατηρήσουμε την ψυχραιμία του, να διατηρήσουμε την ενότητά μας μεταξύ μας, την επικοινωνία μας με το Θεό, για να περάσει, θα λέγαμε, και αυτή η δύσκολη στιγμή. Αυτό που λέει ο Δαβίδ, αποκρύβηθη μικρών όσων όσων, έως αν παρέλθει η οργή Κυρίου. Από ό,τι έχω συζητήσει και από ό,τι μου είπαν και από την Ιερά Σύνοδο, εμείς θα το τηρήσουμε αυτό, δηλαδή αυτό την εντολή αυτή της πολιτείας. Μισό λεπτάκι, για να το καταλάβουμε, σεβασμιότατε, μισό λεπτάκι. Δηλαδή, ας πούμε, εσπερινή το απόγευμα, Κυριακή στη λειτουργία, Παρασκευή με τους χαιρετισμούς. Θα είναι κλεισμένες οι εκκλησίες. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει, νομίζω, έτσι. Είναι εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού. Δεν θα ήθελα να τη σχολιάσω τώρα. Είναι εντολή του κυρίου Πρωθυπουργού. Είναι εντολή εν συνεχεία την οποία η Σύνοδος μας έστειλε σήμερα. Εγώ δεν μπορώ να πω διαφορετικά πράγματα από την Ιερά Σύνοδο. Ναι. Το άρθρο 6 αυτής της υπουργικής αποφάσεως, διυπουργικής αποφάσεως, από ό,τι μου την έφεραν σήμερα το πρωί, γιατί εγώ δεν την ήξερα, χθες το βράδυ είχα μείνει σε αυτή την απόφαση της Συνόδου, λέει ότι εκεί που υπάρχει ένας ραδιοφωνικός σταθμός ή τηλεοπτικός σταθμός, μπορεί δηλαδή να γίνεται θεία λειτουργία και κλεισμένων των θυρών, δηλαδή όχι για το κοινό, με τα μέσα δηλαδή που έχει ο κάθε ναός, παραδείγματος χάρη εμείς το Μητροπολιτικό Ναό. Ναι. Απαραίτητα οι ψάλτες, οι ιερείς, ο νεοκόρος και κλεισμένο των θυρών θα γίνεται η θεία λειτουργία προκειμένου να αναμεταδίδεται. Δηλαδή, από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Μητρόπολης μας. Ναι, της Μητρόπολης μας και ο οποίος σταθμός μας έχει και άδεια τα πάντα, όπως τα ξέρετε το πολύ. Το ξέρουμε καλύτερα, γιατί είναι και ο σταθμός Μητρόπολης, να πούμε ότι και όσοι σταθμοί αυτή τη στιγμή λειτουργούν στην Καστοριά θεωρούνται νομίμως λειτουργούντες. Νομίμως λειτουργούν, το ξέρετε πολύ καλά, γιατί συνεργαστήκατε με τον πατέρα Νικόλαο σε όλα αυτά. Έτσι λοιπόν θα λειτουργούμε. Μόνο στο Μητροπολιτικό Ναό θα λειτουργούμε. Και η λειτουργία θα μεταδίδεται και από το ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι, από το ραδιοφωνικό σταθμό. Και θα διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και την προσευχή μας και τίποτα περισσότερο. Άλλη φορά όταν περάσουν τα γεγονότα αυτά θα μας δοθεί ευκαιρία. Βέβαια, θέλω να πω ότι η Εκκλησία δεν είναι θέατρο, ούτε λαϊκή αγορά, ούτε κινηματογράφος, ούτε σούπερ μάρκετ. Η Εκκλησία, η Θεία Λειτουργία είναι κοινωνία με το Θεό. Είναι μέθεξη της χάριτος του Θεού. Δεν πάμε στην Εκκλησία γιατί μας έχει ο Θεός ανάγκη, αλλά γιατί έχουμε εμείς το Θεό ανάγκη. Αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε. Σεβασμιότητα, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Μεθαύριο θα ακούσουμε, ας πούμε, τους χαιρετισμούς από το ραδιοφωνικό σταθμό της Μητρόπολης Καστοριάς. Και την Κυριακή, τη Θεία Λειτουργία κτλ. Ή θα δούμε και στην τηλεόραση τη Θεία Λειτουργία όπως μεταδίδεται. Είναι το ίδιο πράγμα όταν είμαι στην Εκκλησία, είναι το ίδιο πράγμα όταν την ακούω αφοσιωμένα και προσιλωμένα ή τη βλέπω στην τηλεόραση? Μια ακολουθία μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Ναι. Μια ακολουθία μπορούμε να την παρακολουθήσουμε. Η Θεία Λειτουργία όμως είναι εντελώς διαφορετικό. Γιατί το λέτε αυτό? Η Θεία Λειτουργία είναι εντελώς διαφορετικό γιατί η Θεία Λειτουργία είναι μετάδοση της χάριτος σε εκείνους οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο
και δέχονται αυτή την παρουσία του Θεού. Μπορούμε από την τηλεόραση να κοινωνήσουμε τον αχρά των μυστηρίων? Πώς θα κοινωνήσουμε? Πώς θα πάρουμε τη χάρη του Θεού? Πιστεύετε ότι το κλείσιμο των εκκλησιών πήγε και έμεσα στην απαγόρευση και της Θείας Κοινωνίας? Δεν το γνωρίζω αυτό και δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Αλλά ματαιοπονούν βέβαια όλοι όσοι εκείνοι μιλάνε για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γιατί σας είπα τις προσωπικές μου εμπειρίες, ναι, και άλλη φορά. Και νομίζω ούτε, αυτή και είναι, ούτε και είναι, ούτε και είναι η ώρα, αίσθηση, ούτε ναι. Είναι για έναν ασθενή, για έναν ο οποίος καταρχήν η γνώμη μου η προσωπική ήταν και την οποία έχω τοποθετηθεί, το άτομα με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή, με συγχωρείτε που λέω ειδικές ανάγκες, με κάποια ευπάθεια δεν θα πρέπει να έρχονται στην Εκκλησία. Ναι. Τα άτομα που είναι ασθενή δεν θα πρέπει να έρχονται στην Εκκλησία. Τα άτομα που έχουν κάποια ιδιάζονται δεν θα πρέπει να έρχονται στην Εκκλησία. Αφήστε, και πώς λειτουργούν οι εκκλησίες? Οι εκκλησίες λειτουργούσαν όλες αυτές τις ημέρες με έναν ελάχιστο κόσμο. Στο Τορόντο, παραδείγματος χάρη, έδωσε η πολιτεία εντολή ότι θα είναι μέχρι 200 άτομα στην εκκλησία. Εμείς 200 άτομα στην εκκλησία δεν ήταν. 50 άτομα ήταν την Κυριακή στο Μητροπολιτικό Ναό. Άντε άλλα 60-70 στον Άγιο Γεώργιο. Δηλαδή οι εκκλησίες λειτουργούσαν με αυτόν τον ελάχιστο κόσμο. Στον εσπερινό της Κυριακής, εγώ είπα στους ανθρώπους, μην έρχεστε. Έβρεχε κιόλας, ήταν 5 άτομα. Εγώ ήμουνα στον εσπερινό εκεί της Κυριακής. Δηλαδή δεν μπορώ να πω, να βάλω δηλαδή αυτή τη στιγμή, να βάλω δηλαδή να πω κάτι τέτοιο. Όμως είναι σεβαστά όλα. Εφόσον η Ιερά Σύνοδος μας έστειλε αυτό το εγκύκλιο σημείωμα, δεν το έχω πάρει στα χέρια μου, το είπαν, ο αρχιεγραμματέας μου το είπε, εμείς θα το τηρήσουμε. Μάλιστα. Είπατε ότι είναι πρωτοφανές. Δεν έχει συμβεί άλλη φορά που θα... Δεν έχει συμβεί πραγματικά. Βέβαια, να το διευκρινίσουμε, σεβασμιότατε, ότι η απόφαση της κυβέρνησης δεν είναι μόνο για τις εκκλησίες, είναι για όλες τις θρησκείες και για όλους τους λατρευτικούς τόπους. Ψάχνω να βρω μέσα στην ιστορία, αν κάποια φορά, δεν ξέρω, κάποια φορά λένε στην Κωνσταντινούπολη για τα δίκαια του Πατριαρχείου. Εκεί ο Πατριάρχης Διονύσιος έκλεισε τις εκκλησίες και αναγκάστηκε ο Σουλτάνος και τις παραμονές δηλαδή της Μεγάλης Εβδομάδας έδωσε εντολή για το άνοιγμα των εκκλησιών. Δεν θέλω να μπαίνω σε τέτοια πράγματα μέσα, γιατί δεν θέλω να μαυρίζω τις καρδιές του λαού μας, ιδιαίτερα εδώ των αγαπητών μου Καστοριανών, των πνευματικών παιδιών. Είναι χτυπημένοι, είμαστε διαλυμένοι όλα με αυτά όσα συμβαίνουν σήμερα στον τόπο μας με τους ανθρώπους οι οποίοι ασθενούν, και γι' αυτό και εγώ θέλω να τους κρατάω σε ένα υψηλό πνευματικό επίπεδο ενότητος, αγάπης, αισιοδοξίας, αποφυγής δηλαδή του πανικού, και έχει ο Θεός. Με επιμονή και προσευχή στο Θεό θα τα λύσουμε όλα. Όλα κινούνται αυτές τις μέρες κάτω από το σύνθημα «Μένουμε σπίτι», και καταλαβαίνετε ότι... Και εγώ είμαι σε αυτήν την προοπτική. Μένουμε σπίτι. Αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν, μένουμε σπίτι. Εγώ προσωπικά είπα σε ανθρώπους στην εκκλησία μέσα, τους είπα «Δεν θα έρθετε, σας παρακαλώ, σας το ζητώ προσωπική χάρη. Δεν θα έρθετε. Αυτή είναι και η δική μου τοποθέτηση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο όμως, έτσι δεν είναι? Ναι. Πολλοί περίμεναν ότι η Ιερά Σύνοδος θα πάρει μια τέτοια θέση σαν την απόφαση της κυβέρνησης. Δεν πήρε μια τέτοια θέση. Και γι' αυτό φαίνεται ότι αμέσως μετά βγήκε και η κυβερνητική απόφαση. Περίμενε η πολιτεία από την Ιερά Σύνοδο να πάρει η ίδια αυτό το βαρύ φορτίο. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είναι καθόλου εύκολο να πει στον κόσμο «μην έρχεσαι στην Εκκλησία». Δηλαδή είναι... Να σας πω ότι κατακλυζόμαθα από πλήθος τηλεφωνημάτων και από τους ανθρώπους. Ούτε θα σας πω ακόμη τι λένε οι άνθρωποι. Πώς να πει ο παπάς «μην έρχεσαι στην Εκκλησία»? Δηλαδή είναι πολύ βαρύ. Πώς τοποθετούνται οι άνθρωποι αυτοί? Ας τα αφήσουμε. Τώρα χρειάζεται να θωρακίσουμε το λαό μας και να τον ενισχύσουμε. Και βέβαια αυτό το κλείσιμο των εκκλησιών, σεβασμιότητα, είναι μάλλον και επαόριστο, ή για τις 14 μέρες? Τι λέει η εγκύκλωση? Είναι, είπαν μέχρι τις 30. Κανείς δεν ξέρει βέβαια τι γίνεται. Μέχρι τις 30 Μαρτίου. Ναι, ναι. Τώρα να σας ρωτήσω κι εγώ. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα πάνε στη λαϊκή? Αύριο σίγουρα, σήμερα στο Άργος είναι. Ναι. Δεν θα πάνε στη λαϊκή? Δεν θα πάνε στα σούπερ μάρκετ να ψωνίσουν? Δεν θα μπουν μέσα? Και συνοστιζόμενοι μάλιστα. Ναι. Η εκκλησία, το ερώτημά μου, είναι σούπερ μάρκετ? Είναι υλική τροφή ή πνευματική τροφή? Και το άλλο ερώτημα το οποίο θέλω να σας υποβάλω αυτή τη στιγμή. Εμείς έχει ο Θεός ανάγκη από μας ή εμείς έχουμε ανάγκη το Θεό?
όταν έπεσαν οι δίδυμοι πύργοι, ο Μπούς ήταν τότε, δεν θυμάμαι, κάλεσε τους υπευθύνους εκεί όλων των θρησκειών και τους είπε ενισχύστε αυτόν τον λαό ο οποίος ανήκει στη μερίδα σας. Βοηθήστε αυτόν τον λαό που ανήκει στη μερίδα σας. Και όταν είχαμε τον πόλεμο της Ρωσίας και καίγονταν ο τόπος, οι διώκτες κάλεσαν τους υπευθύνους τότε που είχαν διαλύσει το Πατριαρχείο, τους είπε ανοίξτε τις εκκλησίες και βοηθήστε τον λαό. Είναι ερωτηματικά. Ο καθένας μπορεί να τα καταλάβει. Ο λαός μας έχει γνώσεις. Έχει γνωστικό αντικείμενο. Να υποθέσω ότι οι χαιρετισμοί την Παρασκευή που θα μεταδοθούν από το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, της Καστοριάς, της Μητρόπολης Καστοριάς, θα έχουν και έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Θα πείτε πράγματα και στη Μητρόπολη Σεβασμιότατε. Όχι, όχι τίποτα. Θα γίνουν οι χαιρετισμοί, θα διαβάσουμε τις σχετικές ευχές σε ελληνικές ασθένειες και τίποτα περισσότερο. Ο στόχος μας, ο σκοπός μας αυτή τη στιγμή είναι ένας. Να βοηθήσουμε το λαό μας, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Σεβασμιότητα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πολύ δύσκολη απόφαση, πολύ δύσκολο να το διαχειριστούμε. Και αυτό. Δεν μπορώ να πω και εγώ τίποτα. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Ούτε στους ανθρώπους οι οποίοι μου τηλεφωνούν. Ξέρετε, θα πρέπει να συμμορφωθούμε την ώρα αυτή. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε, Σεβασμιότητα. Την αγάπη μου, να είστε καλά. Centra.com.gr Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.